κοπέλα από τις εκατοντάδες και τις επαρχίες Φαρσάλων και έχω όνειρα για τον τόπο μου. Το χωριό καταγωγής μου είναι η Βαμβακού Φαρσάλων και τάσομαι στο πλευρό του Κώστα Τύμπα ευελπιστώντας να έρθει ένα καλύτερο αύριο για το χωριό μου αλλά και για όλη την επαρχία Φαρσάλων. Την εκδήλωσή μας σήμερα τιμούν με την παρουσία τους. Μαρία Γάλλιου, υποψήφια βουλευτής με το κίνημα αλλαγής. Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, κύριος Σταύρος Πουλαράκης. Ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας, Σταύρου Φαρσάλων, κύριος Κωνσταντάκης Δημήτριος. Ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας Κατοχωρίου, κύριος Περιτογιάννης Νικόλαος. Κύριος Άγγελος Αλέκος Κίτσος, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Χαλικίου. Ο κύριος Γρηγόρης Γκουντόπουλος, γραμματέας Κινάλ, επαρχίας Φαρσάλων. Τον υποψήφιο και μελλοντικό δήμαρχο Φαρσάλων, κύριο Κωνσταντίνο Τύμπα. Αγαπητοί δημότες, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πραγματικά μεγάλη αυτή συγκινητική σας παρουσία εδώ στην κεντρική πλατεία των Φαρσάλων. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που βρίσκεστε εδώ στην κεντρική μου ομιλία που θα αποτελέσει και το εφαλτήριο νίκης για τις εκλογές της 26ης Μαΐου. Η παρουσία μου εδώ οφείλεται σε εσάς και στη δύναμη που μου δώσατε με την αγάπη και τη στήριξή σας. Είμαι ένας από εσάς. Δεν διαφέρω σε τίποτα. Από τον καθένα χωριστά που παρουσιάζεται εδώ σήμερα. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα μαζί για να πορευτούμε ενωμένοι για το μέλλον του τόπου και του Δήμου μας. Και στα εγγένεια τα δικά μου, αλλά και τώρα, λίγο νερό. Ευχαριστώ. Εσείς ήσασταν οι προτεργάτες για την δημιουργία του συνδυασμού Ενωτική-Δημοτική Πρωτοβουλία. Ένα συνδυασμός νίκης, ακιδεμόνευτος, ανεξάρτητος και όχι προϊόν συνδιαλλαγής, με ανθρώπους του μόχθου, της εργασίας. Ένας συνδυασμός με αξιόλογους ανθρώπους, δημότες από όλους τους πολιτικούς χώρους. Αφήσαμε όλοι κατά μέρος τις όποιες κομματικές ταυτότητες είχαμε στο παρελθόν και ενωθήκαμε για το καλό του τόπου μας. Τα προβλήματα στην επαρχία μας, φίλοι μου, δεν έχουν χρώμα και ο τόπος μας δεν είναι αντικείμενο καταγραφής κομματικών στόχων, όπως πολλοί επιδιώκουν. Μπροστά σε αυτό το εγχείρημα υπήρξαν οι νέοι του τόπου μας, νέοι αγρότες, νέοι επιστήμονες, νέοι επαγγελματίες, με όρεξη και μεράκι για την επαρχία μας.
Το ψηφοδέλτιό μας έχει το χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας από τα υπόλοιπα 5 που κατεβαίνουν στις εκλογές. Αυτό δεν ήταν μια τυχαία επιλογή, αλλά ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ήρθε ο καιρός να αλλάξουμε. Κύριε καθηγητά, σας βλέπω εδώ, κύριε Μπατζάκα, μας διδάσκατε τότε τον Πλάτωνα, ο οποίος έλεγε ότι όποιος δεν ασχολείται με τα κοινά είναι καταδικασμένος να τον κυβερνούν κατώτεροι. Ήρθε ο καιρός να δώσουμε βήμα στα νέα παιδιά του τόπου μας. Φτάνει πια με την ανακύκλωση των ίδιων προσώπων από το Δημοτικό Συμβούλιο. Φτάνει πια με τις παλαιοκομματικές νοοτροπίες και την απαγκίστρωση στις καρέκλες για ιδιωτικούς σκοπούς. Από μέγιστη τιμή για έναν δημότη είχε καταντήσει επάγγελμα το να εκλέγει σε δημοτικό σύμβουλος. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της νοθής κατάστασης το βιώνουμε όλοι μας καθημερινά έως σήμερα. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο όχι μόνο δεν υπήρχε διάθεση για προσφορά, αλλά τις περισσότερες φορές δεν υπήρχε καν παρουσία στα Δημοτικά Συμβούλια. Τέτοια αντιπολίτευση ο κ. Καραχάλιος δεν τη φανταζόταν ούτε καν στα όνειρά του. Ο επικεφαλής της μίζωνος αντιπολίτευσης, ο οποίος τιμήθηκε από την ψήφο 6.500 τον αριθμό των συντοπιτών του, δεν είχε καν την ευαισθησία να παρευρίσκεται στα Δημοτικά Συμβούλια. Είναι επιτακτική ανάγκη, φίλοι μου, αυτό να αλλάξει και να έχουμε προσώπους στο ανώτατο όργανο του τόπου μας που θέλουν και μπορούν να προσφέρουν. Στα 5 χρόνια θητείας του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου ζήσαμε το απίστευτο. Δημοτικοί σύμβουλοι να μην έχουν πάρει μια φορά το λόγο και εν γέννη μια κατάσταση που κάθε άλλο παρά την ψήφο που έδωσε η επαρχία μας στις προηγούμενες εκλογές. Δεσμεύομαι προσωπικά ενώπιον όλων σας ότι αυτό θα αλλάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τιμήσουμε μέχρι και την τελευταία ψήφο που θα μας δώσετε και όποια θέση εσείς μας κατατάξετε στις εκλογές, η παρουσία μας στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι αυτή που αρμόζει σε εσάς που μας εμπιστευτήκατε, αλλά και στον τόπο μας. Αγαπητοί δημότες, γνωριζόμαστε χρόνια, σας ξέρω και με ξέρετε. Η ενασχόλησή μου με τα κοινά δεν είναι τωρινή, ούτε ευκαιριακή. Δεν αποφάσισε για την κάθοδό μου στις εκλογές στα Χριστούγεννα κανένα κομματικό κονκλάβιο της Λάρισας και των Αθηνών. Έχω μια διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης. Στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές το 2004, με την αγάπη και την υποστήριξή σας, εκλέφτηκα περιφερειακός σύμβουλος. Και μάλιστα ο μοναδικός από την επαρχία μας. Σήμερα έχω την τιμή να υπηρετώ τον τόπο μου με τη θεσμική ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Μαζί τα καταφέραμε τότε, μαζί θα πορευτούμε και τώρα στις προσεχές εκλογές της 26 Μαΐου για το παρόν και το μέλλον του τόπου. Η καθημερινή μου παρουσία στην πόλη των Φαρσάλων αλλά και στα χωριά μου έδωσε τη δυνατότητα μέσω μιας μακράς διαβούλευσης και κατηδίαν επαφής με όλους εσάς να συντάξω ένα υλοποιήσιμο και κοστολογημένο πρόγραμμα για την επόμενη μέρα του Δήμου μας.
Ενδεικτικά θα σας αναφέρω στη σημερινή μου ομιλία τα κυριότερα σημεία. Δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω από την αυαρχία των προβλημάτων της πόλης του Φαρσάλου. Άμεση επίλυση του χρόνιου προβλήματος του πόσιμου νερού, αλλά και της επάρκειας κατά τους θερινούς μήνες. Το νερό νεράκι έχουμε πει. Όλοι όσοι κατοικούμε στην πόλη των Φαρσάλων. Οι οικονομικές συνέπειες τεράστιες. Ας μιλήσουμε όμως με λίγο με αριθμούς, φίλοι μου, γιατί ακούμε τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τι είναι αυτό που το βιώνουμε, αλλά είναι λίγα τα λεφτά που δίνουμε και δεν φαίνονται. Καθένας από εμάς χρειάζεται το λιγότερο, 1 ευρώ ημερησίως, χωρίς να υπολογίσω την αυξημένη κατανάλωση κατά τους θερινούς μήνες και το νερό για μαγειρική χρήση. Αυτό μεταφράζεται με 10.000 πολίτες που ζουν στα Φάρσαλα σε ένα ποσό της τάξης 10.000 ευρώ ημερησίως. 300.000 μηνιαίως και 3,5 με 4 εκατομμύρια ετησίως. Εκταμιευτήκαν λοιπόν από την τσέπη μας 20 εκατομμύρια στην τελευταία πενταετία. Από την τοπική οικονομία που θα μπορούσαν να μείνουν εδώ αυτά τα λεφτά. Με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται. Γι' αυτό το θέμα όλοι δεσμεύονται προεκλογικά. Αλλά παραμένει άλυτο και παραπέμπεται στις καλένδες για να χρησιμοποιηθεί την επόμενη προεκλογική περίοδο. Δεσμεύομαι προσωπικά, φίλοι μου, και σας κοιτώ στα μάτια. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα νερού και είμαι δήμαρχος, δεν θα ξαναβάλω υποψηφιότητα ξανά για δεύτερη φορά. Απλά, κατανοητά και ξεκάθαρα. Συνεχίζουμε ένα ακόμη τεράστιο πρόβλημα που τελευταία έγινε σημαία συνυποψηφίων. 36 μέρες πριν τις εκλογές θυμήθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα ο κύριος Θεσκίουλου. Γιατί σήμερα εδώ θα μιλήσουμε με ονόματα και με αριθμούς. Ο δρόμος Λάρισα Φάρσαλα, και επιτρέψτε μου να βάλω τη σειρά αυτή στη συγκεκριμένη οδική διαδρομή, διότι θέλουμε ιστορία πολιτών από τη Λάρισα για τα Φάρσαλα και όχι από τα Φάρσαλα για τη Λάρισα. Τα τελευταία 5 χρόνια έχω φέρει επανειλημμένως το συγκεκριμένο πρόβλημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. Αποκορύφωμα του προσωπικού μου αυτού αγώνα και έχοντας τη διοίκηση του Δήμου αλλά και της Περιφέρειας σε πλήρη αδράνεια, ήταν το κάλεσμα για την κινητοποίηση των πολιτών και φορέων στις 2/9, το θυμάστε, με το συμβολικό αποκλεισμό του συγκεκριμένου οδικού άξονα στο ύψος του Εθνικού Σταδίου. Το διορθώνεις λίγο, έχει φύγει. Δεν με πειράζει, πάω και δείτε. Όταν λοιπόν ήρθε η συγκεκριμένη μελέτη στην περιφέρεια και στο Δήμο, έκπληκτος διαπίστωσα την έγκριση αυτής και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στην ερώτησή μου προς τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, όσον αφορά τους παραπλεύρους παραδρόμους για την κίνηση αγροτικών μηχανημάτων κατά μήκος του δρόμου, του οδικού δικτύου που προβλέπονται με αναγκαστικές απολυτριώσεις, ένα στρέμμα, μισό στρέμμα, αλλά πρέπει να γίνουν, δρόμο που μέσα να μπαίνουν τρακτέρ, αλωνιστικές μηχανές, βάμακοσυλλεκτικές και λοιπά αγροτικά μηχανήματα.
Η απάντησή του ήταν μια ερώτηση. Αλήθεια, κύριε συνάδελφε, λέει ο κύριος αγοραστός, γνωρίζετε πόσο θα ανέβει το κόστος αυτών των παραδρόμων όταν σήμερα ο δρόμος ήδη στοιχίζει 60 εκατομμύρια εκτός ΦΠΑ? Όχι, κύριε Περιφερειάρχα, δεν γνωρίζω. Το απάντησα. Δεν το γνωρίζω το κόστος. Μήπως μπορείτε να μου πείτε εσείς πόσο στοιχίζει μια ανθρώπινη ζωή και πόσα εικονισματάκια ακόμη θα φτιάξουμε στο συγκεκριμένο δρόμο? Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 28/8/18, όταν και έφερα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη συγκεκριμένη μελέτη διαπίστωση έκτοτε στο ομόφωνο, να εγκρίνει τη συγκεκριμένη μελέτη έκτομα, προσέξτε, εδώ συντηρείται έγκλημα. Τα λέμε στα καφενεία, στα σπίτια μας, στους δρόμους κλπ. Δημόσια. Αφορούν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας. Η συγκεκριμένη μελέτη προβλέπει 12 κυκλικούς κόμβους. Αν είστε χριστιανοί, από τον Αβραάμ μέχρι την Νίκαια. Δεν τα γνωρίζει αυτά ο κόσμος. Κανένα φωτισμό. Καμιά διαχωριστική νησίδα. Και το πλάτος στο δρόμο το ίδιο. Διαχωριστική νησίδα σημαίνει ότι αποφεύγουν τις μετοπικές συγκρούσεις, οι οποίες είναι και θανατηφόρες. Και το γνωρίζετε. Και μάλιστα δέχτηκα και ερώτηση με επιθετική διάθεση από δημοτική σύμβουλο του σώματος. Τελικά μου είπε, κύριε Τίμπαρη, τι ζητάτε επιτέλους από αυτόν τον δρόμο? Τι ζητάω εγώ από αυτόν τον δρόμο? Όταν ακόμη φωνάζει το αίμα των νεκρών, της απάντησα. Ζητάμε λοιπόν την τροποποίηση της συγκεκριμένης μελέτης. Θέλουμε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Λειτουργικό. Ταχείας κυκλοφορίας. Με διαχωριστική νησίδα που σύμφωνα με ενδείξεις γενεολόγων θα κάνει τη διαδρομή αυτή ασφαλή και σε χρόνο γύρω στα 15 λεπτά. Δεν νοείται ανάπτυξη χώριες οδική σύγχρονη συγκοινωνία. Δεν νοείται. Τα ημίμετρα, οι μισές λύσεις και τα μπαρώματα δεν είναι για τα φάρσαλα που εγώ ονειρεύομαι. Και για να τελειώνουμε με τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Με την εκλογή μου σαν δήμαρχος Φαρσάλων και μέχρι να γίνει ο συγκεκριμένος δρόμος, οποιοσδήποτε εμπλέκεται και κολυσιεργεί το συγκεκριμένο έργο, είτε είναι περιφερειάρχης, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι υπουργός, είτε ακόμη και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, θα είναι ανεπιθύμητος στην επαρχία μας. Μέχρι εδώ. Φτιάξτε το λίγο. Πάει εδώ. Δεν αλλάζει σε βίντεο. Όχι, έτσι δεν θέλω. Ας το δείξω. Απλά αυτό εδώ. Έχει κατέβει κάτω. Την πέρσα πάτε μου. Αυτό, την πέρσα πάτε. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας αναφέρω την αδιάφορη στάση της Δημοτικής Αρχής. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας που θα έπρεπε να έχουμε για να αναδείξω ως περιφερειακό σύμβουλο στα προβλήματα της επαρχίας μας στην περιφέρεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στις 21/5, θυμάστε πάρα πολύ καλά κύριε, η περιοχή μας χτυπήθηκε από πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα.
Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις που έπληξαν την επαρχία μας εκείνη την ημέρα είχαν σαν αποτέλεσμα τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Και ειδικά στον αγροτικό τομέα. Θεώρησα καθήκον και υποχρέωσή μου να φέρω το συγκεκριμένο θέμα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, βάζοντάς το στην ημερήσια διάταξη και όχι εκτός ημερησίας διάταξης. Για το σκοπό αυτό έκανα προσωπικό κάλεσμα στη Δημοτική Αρχή, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να είναι παρόντες κατά τη συζήτηση του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αφού δέχτηκα τα συγχαρητήρια και τα εύσημά τους για την κίνησή μου αυτή, δεσμεύτηκαν ότι θα είναι άπαντες παρόντες. Όταν έφτασε η ώρα συζήτηση του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έκπληκτος διαπίστωσα ότι ήμουνα τελείως μόνος. Και για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, μέσα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, από τους φορείς των Φαρσάλων, βρισκόταν μόνο ο κύριος Πιτσάβας Γεώργιος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κύριος Καραγιάννης Γιώργος, τότε αντιπρόεδρος των Ενεργών Πολιτών, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κύριος Σταύρος Πλαράκης και οι πολίτες Φαρσάλων, κυρία Μανοπούλου. Έμεινα έκπληκτος. Για ένα θέμα τριαστίου διαστάσεων που θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, μιας και ήμουνα εγώ ο ειδικός αγορητής του θέματος και έπρεπε να το αναπτύξω, άρχισα να καταθέτω τις συνέπειες της βιβλικής καταστροφής. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Παπαχαραλάμπος, με διέκοψε και μου λέει: κύριε συνάδελφε, το θέμα αφορά συζήτηση, αποκατάσταση, χαλαζοπτώσεις, αποζημιώσεις κλπ. Με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Εμείς δεν βλέπουμε κάποιον εδώ. Είχε απόλυτο δίκιο. Λυπήθηκα και ντράπηκα. Ντράπηκα για αυτούς που σήμερα έρχονται και σας ζητάνε να τους ξαναεμπιστευτείτε την ψήφο σας. Πάρτε τους. Η απόφαση δική σας σε 6 μέρες. Ήθελα, έτσι αναρωτιέμαι πολλές φορές, όλα λιμένα τα είχε ο Δήμος όσον αφορά τα θέματα που άπτονται στην αρμοδιότητα της περιφέρειας. Έτυχε να υπάρχει ένας περιφερειακός σύμβουλος εδώ για πρώτη φορά και εύχομαι να συνεχιστεί να βγάλουμε κι άλλους περιφερειακούς σύμβουλους σε επόμενες εκλογές. Δεν είχαν κάποιο αίτημα να μου δώσουν και ο Δήμος και η Μίζωνος και η Ελλάσσονος αντιπολίτευση μια διαγράμμεση, μια εκβάθυνση κήτης, ένα φωτισμό, μια λιμνοδεξαμενή στα Χρυσά, δεν ξέρω κι εγώ που όλα λιμένα ήταν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και εξίσου σημαντικό είναι και το θέμα της ενέργειας. Η δημιουργία των αιωλικών πάρκων και μια εν γέννη ενεργειακή πολιτική φιλική προς το περιβάλλον είναι μια από τις προτεραιότητες. Το παράδειγμα της Ανάβρας είναι πρότυπο για τον δρόμο που θέλουμε να ακολουθήσουμε σε αυτό το ζήτημα. Μάλιστα σε μια περίοδο κρίσης και οικονομικής ασφυξίας που όλοι βιώνουμε. Μελέτες που δείχνουν ότι με ένα σωστό σχεδιασμό μπορούμε να ρίξουμε το κόστος ενέργειας κατά 50% στην επαρχία μας. Χρήματα που δεν μας περισσεύουν και που θα τα εξοικονομήσουμε για να μείνουν στον τόπο μας. Γίνονται. Σε πρώτο πλάνο ασφαλώς και η ανάδειξη της σπουδαίας μας πολιτιστικής κληρονομιάς, ο ομηρικός ήρωας Αχιλλέας και η μάχη του Φαρσάλων, πυλώνες ανάπτυξη για την επαρχία μας. Είμαστε η γενέτειρα αυτού του ήρωα και δεν έχουμε αξιοποιήσει στο ελάχιστο τις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης που μας δίνει αυτό το τεράστιο εργαλείο. Να με συγχωρέσετε για την έκφραση. Αλλά κυριολεκτικά για αυτό το θέμα
του Αχιλλέα και της μάχης του Μασάλου, θα κατασκηνώσω στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Τουρισμού και όποιον άλλον εμπλεκόμενο φορέα χρειαστεί, μέχρι να γίνει η επαρχία μας τουριστικός προορισμός. Ακόμη και η μάχη του Φασάνου, Πομπιείου και Κέστρας που όλοι γνωρίζετε, η ιστορική αυτή καταγραφή θα μας ανοίξει δρόμο συνεργασίας με τη γειτονική χώρα Ιταλία, σε συνεργασία με Ιταλικά πανεπιστήμια και σχολεία. Θα γίνει θεσμός η αναπαράσταση της συγκεκριμένης μάχης και πόλος έρξης για εκατοντάδες επισκέπτες στην περιοχή μας. Σημαντικό ρόλο στην τουριστική μας ανάπτυξη θα αποτελέσει και η ανάδειξη του θρησκευτικού μας τουρισμού. Σε συνεργασία με τη Μητρόπολη και την τοπική εκκλησία θα διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο που το σώστε. Οι εκκλησίες μας και τα μοναστήρια να γίνουν επισκέψιμα. Συγκριτικό μας πλεονέκτημα σε αυτή την προσπάθεια τα γειτονικά μετέωρα που προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες ετησίως. Ένα μικρό μέρος αυτών των επισκεπτών να κάνουν μια ενδιάμεση στάση στην επαρχία μας και να μπουν στο ταξιδιωτικό τους πρόγραμμα θα είναι ένα τεράστιο άλμα ανάπτυξης για τον τόπο μας. Τέλος, θα ήταν τεράστια παράδειψη να μην αναφερθώ στο τεράστιο έργο της Ιεραποστολής στον τόπο μας. Η ενίσχυση αυτού του αξιέπινου έργου είναι το ελάχιστο που οφείλει να κάνει ο Δήμος μας. Η τουριστική ανάπτυξη, φίλε μου, θα συμβαδίσει με την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Η πιστοποίησή τους ως PAP, POP, προϊόντα ονομασίας προέλευσης και PGE προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης θα ανοίξει το δρόμο για να αποκτήσουμε το μερίδιό μας ως επαρχία στην εγχώρια αγορά και διεθνή αγορά. Πρωταγωνιστής σε αυτήν την προσπάθεια θα είναι ο Καλβάς Φασάλου. Ένα πανίσχυρο χαρτί που θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος μας σε αυτή την προσπάθεια. Προχωράμε στα έργα υποδομής, έγκυο βελτιωτικά και αποσταγιστικά έργα όπου χρειάζεται. Ακόμη, άμεση εκπόνηση ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης κατά τους δύο πρώτους μήνες θητείας μου, ώστε τέλη Οκτωβρίου να είμαστε έτοιμοι για μια χειμερινή κακοκαιρία. Οι πρωτοφανείς εικόνες που ζήσαμε τους τελευταίους χειμώνες με την πρώτη κακοκαιρία να μην υπάρχει πρόσβαση στον Δημότιο ούτε καν στο κέντρο υγείας θα αποτελέσουν μια θλιβερή μακρινή ανάμνηση που θα συνοδεύουν για πάντα τη θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Είναι υποχρέωση του Δήμου να υπάρχει ανεμπόδιστη κίνηση των πολιτών στα γεωγραφικά όρια του Δήμου μας, φίλοι μου. Το αυτονόητο έγινε ζητούμενο τα τελευταία χρόνια. Η βελτίωση της οδοποιίας στα χωριά και την πόλη των Φαρσάλων είναι επιτακτική ανάγκη. Είναι κοινή παραδοχή όλων ότι έχουμε ένα κάκιστο δικό δίκτυο. Ιδιαίτερη προσοχή θα δώσουμε στην αγροτική οδοποιία, την οποία βιώνουμε κάθε μέρα. Είναι ανεπίτρεπτο αγρότες και ο κτηνοτρόφος που εδρεύει στην επαρχία μας να δυσκολεύεται να προσεγγίσει το χωράφι ή τη μονάδα του. Η καθαριότητα είναι μισή χωριά, η αρχοντιά, όπως σοφά λέει και μια λαϊκή ρίση. Χρειάζεται σίγουρα η πόλη μας αλλά και ιδίως στα χωριά μας να καθαρίζονται σε επαρκέστερη συχνότητα. Σε πρόσφατη περιοδία μου που είχα στα χωριά, τοπικό διαμέρισμα του Δήμου μου ανέφεραν κάτοικοι ότι έχουν αφαιθεί οι κάδοι απορριμμάτων για μια τετραετία χωρίς πλήσιμο.
Μια μικρή εστία μόνες της, μέσα στο ίδιο το χωριό δηλαδή. Ακόμη οι χώροι πρασίνου και οι παιδικές μας χαρές θα αντικατοπτρίζουν την ποιότητα ζωής που θέλουμε και το μεράκι που έχουμε για τον τόπο μας. Η κοινωνική μας πολιτική και ευαισθησία δεν θα περιορίζεται σε περιόδους εορτών. Ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου και φροντίδα ευπαθών ομάδων και απόρων. Κανείς δημότης μας στον δρόμο νηστικός και έρμιο των καιρικών φαινόμενων. Είναι υποχρέωση όλων μας να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση με το παράδειγμα να το δίνει πρώτα ο Δήμος. Αποτελεί και δέσμευσή μου, μια δέσμευση που την κάνω γνωστό και δεσμεύομαι, για τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές της επαρχίας μας. Είναι η υλοποίηση ενός πάγιου αιτήματος του κλάδου τους. Ο Δήμος κατά τη θητεία μου θα κατασκευάσει ένα κλειστό, σύγχρονο και λειτουργικό όλο το χρόνο χώρο αναμονής για τους ίδιους αλλά και τους πελάτες τους. Προκειμένου είναι έρμεα των καιρικών συνθηκών. Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα γιατρός θα επισκέπτεται όλα τα χωριά για να εξετάζει τους ανθρώπους που χρειάζονται φροντίδα. Είναι το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε για αυτούς που μας φέρα στη ζωή. Όπως σας προανέφερα στο ψηφοδέλτιό μας, είναι το πιο νεανικό με το χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας. Η τιμή και η εμπιστοσύνη που μου έδειξαν οι νέοι του τόπου μας, έχοντας με επικεφαλή εμένα, καθιστά υπόλογο για το μέλλον τους. Ένα μέλλον που εγώ το ενερεύω μαζί τους, στην επαρχία μας. Τους θέλω εδώ, δίπλα μου καθημερινά, και όχι ετεροδημότες, να επισκέπτονται τη γενέτειρά τους μόνο στις γιορτές. Με τις σπουδές τους, την εμπειρία τους, από τα μεγάλα αστικά κέντρα και τις παραστάσεις που θα αναβαθμίσουν την επαρχία μας. Προς αυτή την κατεύθυνση και για να υπάρχει συνέχεια στον τόπο μας, θα τους δώσουμε κίνητρα για να επιστρέψουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Σε κάθε νέο ζευγάρι που θα παντρεύεται και θα κατοικεί μόνιμα εντός ορίων του Δήμου μας, θα παρέχεται έκπτωση 50% επί της κατανάλωσης. Στο λογαριασμό της ΔΕΙΑΦ. Είναι μια καλή αρχή αυτή. Να δείξουμε ότι είμαστε δίπλα τους, στην πράξη και όχι στα λόγια. Συνδυαστικά με το υπόλοιπο πρόγραμμά μας και ανεβάζοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης και καριέρας στην επαρχία μας, θέλουμε να τους έχουμε στον τόπο μας στυλοβάτες του μέλλοντος. Σε αυτούς ανήκει η πόλη, τα χωριά, το μέλλον. Αθλητισμός και νεολαία είναι έννοιες ταυτόσιμες. Θα προχωρήσουμε σε έργα υποδομής σε εθνικό στάδιο Φαρσάλωνας και σε κλειστό γήπεδο μπάσκετ, καθώς και στις αθλητικές εγκαταστάσεις των τοπικών διαμερισμάτων. Πρόκειται να ενισχύσουμε όλους τους αθλητικούς συλλόγους της επαρχίας μας και να αγκαλιάσουμε την προσπάθεια των εραστηχνικών μας σωματείων. Η άθληση είναι στάση ζωής και υγεία και σωματική αλλά και πνευματική, χωρίς να θέλω να κάνω καμία διάκριση μεταξύ των σωματείων, καθώς είναι σεβαστή η κάθε επιλογή. Αλλά ο ιστορικός μας Αχιλλέας Φαρσάλων χρειάζεται περισσότερη βοήθεια και δεν του αρμόζει να παίρνει μέρος σε τοπικά πρωταθλήματα. Όσο ψηλότερα βρίσκονται οι ομάδες του τόπου μας, τόσα περισσότερα κέρδη έχει η τοπική οικονομία. Μάλιστα, στην τουριστική αξιολόγηση μιας περιοχής, σύμφωνα με τους πράκτορες, παίζει καταλυτικό ρόλο σε ποια κατηγορία αγωνίζεται η τοπική ομάδα. Φίλες και φίλοι, όπως όλοι γνωρίζετε, το επάγγελμά μου είναι ενεργός αγρότης και ασχολούμαι από μικρό παιδί με τον πρωτογενή τομέα.
Ο Δήμος μας είναι κατεξοχήν αγροτικός και μοιράζομαι τα ίδια προβλήματα, έχω τις ίδιες ανησυχίες με καθέναν από εσάς. Γνωρίζω τα προβλήματα εκ των έσω, τα βιώνω και υπόσχομαι με την εκλογή μου ο Δήμος να γίνει αρρωγός στο καθημερινό υδρότατο γεωργό και το κτηνοτρόφο της περιοχής μας. Ήδη προανέφερα για την ιδιαίτερη φροντίδα που θα δείξουμε στην αγροτική οδοπία. Συνεχίζοντας προς αυτήν την κατεύθυνση, να γνωρίζετε ότι κοιτώντας στα μάτια αντικατοπτρίζεται ο εαυτός μου, μιας και είμαι ένας από εσάς. Για τον πρωτογενή τομέα έχουμε 4 πολύ βασικά σημεία στο πρόγραμμά μας. Πρώτον, η δημιουργία τμήματος τριτοβάθμιας ή μεταλλικιακής εκπαίδευσης με αντικείμενο τον πρωτογενή τομέα. Συνδυάζουμε έτσι την ανάγκη για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με τον αγροτικό χαρακτήρα του Δήμου και τις ευκαιρίες για γεωργικό πειραματισμό. Επιπλέον, δημιουργούμε πτυχιούχους απόφυτους που συνδέονται με τη ζήτηση εργασίας της περιοχής μας. Δεύτερον, ενισχύουμε το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου μας και δημιουργούμε επιστημονική ομάδα με συνέργεια γεωπόνων του Δήμου αλλά και ιδιωτών στο πλευρό του κάθε ιδιώτη. Επιπλέον, δημιουργούμε το μετρολογικό σταθμό πρόγνωσης καιρού στο Δήμο μας με σκοπό την ταχύτατη και πιο ασφαλή ενημέρωση των αγροτών αλλά και των πολιτών σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα. Μπορεί να σας φαίνεται απίστευτο, μπορεί κι όμως θα μπορεί ο κάθε αγρότης να βλέπει πόσο νερό έχει πέσει, πότε θα πέσει και πού στο χωράφι του. Με τις συνταγμένες του δορυφόρου, και είναι θέμα τεχνολογίας, δεν το λέμε εμείς. Πριν 40 χρόνια μας έλεγε κάποιος ότι με αυτό εδώ από τον αέρα τώρα πατάμε 5 κουμπιά και μιλάμε με Αμερική, θα τον πέραμε τις πέτρες. Κι όμως είναι γεγονός. Ήδη πολλοί δήμοι το έχουν ξεκινήσει, το έχουν υιοθετήσει, χρηματοδοτήσει και είναι πρώτο πυλών. Αυτό πρέπει να γίνει. Ήδη μέχρι χτες λέγαμε εδώ έβρεξε και δεν έβρεξε, εδώ μας έπνιξε, εδώ σταγόνα κλπ. Λόγια χιλιοπομένα, αυτά πλέον θα σταματήσουν. Και είναι θέμα τεχνολογίας, δεν είναι κάτι το οποίο απαιτεί ούτε πολλά λεφτά ούτε τίποτα. Ήρθε ο καιρός λοιπόν να εκμεταλλευτούμε αυτή την τεχνολογία. Άφησα για το τέλος ένα μέτρο στήριξης του κτηνοτροφικού τομέα που αρχικά δεν είχα βάλει στο πρόγραμμα. Όπως γυρνούσα τώρα τα χωριά, κουβέντα στην κουβέντα, λοιπόν, τους άκουσα με πολύ προσοχή και η πρόταση που με έκαναν κάτι και κτηνοτροφικού χωριού της επαρχίας μας σχετικά με τη δημιουργία δημοτικού σφαγείου στην περιοχή μας. Μια πρόταση που την υιοθέτησα αμέσως, καθώς οι κτηνοτρόφοι μου αιτιολόγησαν επαρκώς τα πλεονεκτήματα αυτής της ενέργειας αλλά και το χαμηλό κόστος κατασκευής. Ο ρόλος μας είναι να ακούμε και μετά να διοικούμε, φίλοι μου. Τώρα ακούσαμε. Πέρα από το άρτιο, κοστολογημένο και υλοποιήσιμο πρόγραμμά μας, υπάρχουν και κάποιες αποφάσεις που αφορούν τον ίδιο το Δήμαρχο. Θα εστιάσω σε 2 από αυτές για να γίνει σαφές σε όλους σας πώς θα διοικείται ο Δήμος όταν με τη βοήθειά σας εκλεγώ Δήμαρχος Φαρσάλων. Ενδεικτικά αναφέρω την αντιμετώπιση των επαγγελματιών από το Δήμο. Όλα τα προηγούμενα χρόνια ο Δήμαρχος μοίραζε στους επαγγελματίες της αρεσκίας του τα όποια έργα, υλικά ή οτιδήποτε χρειαζόταν να αγοράσει ο Δήμος από την τοπική αγορά. Δημιουργούσε
εκλογική πελατεία και παιδιά και αποπέδια. Μεταξύ των επαγγελματιών, με τα λεφτά των δημοτών. Ο επαγγελματίας που τον είχε στηρίξει στις προηγούμενες εκλογές έπαιρνε όλα τα χρήματα και τα έργα. Και οι υπόλοιποι βρισκόταν σε μια παρατεταμένη επαγγελματική νηστεία. Αυτό θα αλλάξει άμεσα. Ανεξαρτήτου εκλογικής προτιμήσεως και σεβόμενος όλων των εμπορικών κόσμων της επαρχίας μας, ό,τι χρειάζεται ο Δήμος θα επιμερίζεται αναλογικά σε κάθε επιχείρηση. Για να φέρω ένα παράδειγμα που θα γίνει κατανοητό σε όλους. Αν χρειαζόμαστε 10 βίδες για την τεχνική μας υπηρεσία και υπάρχουν 10 καταστήματα, στην επαρχία θα πάρουμε κυκλικά μία από τον καθένα. Ακόμη ο Δήμαρχος έχει δικαίωμα να υπογράφει δίμηνες συμβάσεις εργασίας με δημότες για την καθαριότητα και το πράσινο λόγω άμεσων λειτουργικών αναγκών. Και εκεί παρατηρείτε, φίλοι μου, μια πρωτοφανής επιλογή μετέρων με εκλογικά κριτήρια. Επιλέγονται οι αριστεί και συνήθως οι ίδιοι. Ο κάθε δημότης έχει δικαίωμα στην εργασία να είναι και είναι δέσμευσή μου ότι η επιλογή τους κατά τη θητεία μου θα γίνεται και πάλι κυκλικά με την πόρτα ανοιχτή του Δήμου για εργασία σε όλους. Και σας κοιτάω στα μάτια σε αυτό που σας λέω. Αγαπητοί συνδημότες, με τον Άρη, τον Βαγγέλη, τη Μαρία, τον Μάκη και τον Αποστόλη δεν μας χωρίζει κάτι προσωπικό. Πιστέψτε, φίλοι είμαστε. Πολιτικά όμως δεν είμαστε οι ίδιοι. Και θα μου επιτρέψετε την πολιτική κριτική, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανένα προσωπικά. Τις πολιτικές τους πράξεις αξιολογώ. Και είμαι εδώ, όπως σας προείπα, για να πούμε αλήθειες. Που να πονάνε λίγο, αλλά έτσι. Το ψέμα είναι υλικό. Ο κύριος Καραχάλιος είναι ενεργεία Δήμαρχος Φασάλων τα τελευταία 9 χρόνια. Έχει ήδη 2 θητείες στον Δημαρχιακό Θόκο και διεκδικεί 3η. Σίγουρα δεν είμαι εδώ για να μηδενίσω το έργο του. Προς Θεού. Όποιο και αν είναι αυτό. Εσείς θα το κρίνετε άλλωστε, όχι εγώ. Όμως, όλοι μας βιώνουμε καθημερινά και βλέπουμε ότι δεν έλυσε κανένα ουσιαστικό πρόβλημα της επαρχίας. Πόσες ακόμα θητείες άλλωστε χρειάζεται για να λυθεί το πρόβλημα του πόσου νερού στην πόλη των Φαρσάλων. Πόσα ακόμη χρόνια με τον ίδιο στο τιμόνι να μαραζώνουν τα χωριά μας που έχουν πλήρη εγκαταλειφθεί με αποκλειστική του ευθύνη. Ως πότε θα επικρατεί αυτή η εικόνα αναρχίας με την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πόλη μας. Στην τρίτη του θητεία θα παρακαλάμε πάλι να μην χιονίσει κατά τη χειμερινή περίοδο επειδή είναι η αδρανή στο να ανταπεξέλθει στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πόσα χρόνια ακόμη χρειάζεται για να καταλάβει ότι είναι δήμαρχος όλων και όχι μόνο αυτό που του στήριξαν στις εκλογές. Και το κυριότερο, και να κλείσω από το σημείο, και το κυριότερο, τι άλλο έχετε να δώσετε κύριε Καραχάλιο, που δεν προλάβατε να δώσετε τα 9 αυτά χρόνια. Προσωπικά θεωρώ ότι 2 θητείες είναι υπεραρκετές για έναν δήμαρχο και σίγουρα είναι ξεκάθαρη δέσμευσή μου ότι δεν πρόκειται εγώ να διεκδικήσω 3η θητεία. Ο κύριος Εσκύρουλου εμφανίστηκε στα τοπικά δρόμενα στα μέσα Δεκεμβρίου. Αφού συσκέφτηκε το κομματικό κοκλάβιο της Λάρισσας και των Αθηνών, τον έκρινε ως καταλληλότερο για να βαφτεί ο Δήμος σε γαλάζια απόχρωση και να λουθεί από τον κομματικό στρατό. Στην αγωνιώδη του σε αυτή προσπάθεια να κατακτηθεί ο Δήμος ως κομματικό λάφερο,
Βαφτίσανε και το ψάρι κρέας, αφού ως γνωστόν ο κ. Μάκης πολιτικά ποτέ δεν βρισκόταν στο συγκεκριμένο χώρο. Η κυρία Ήφου διεκδικεί για μια ακόμη φορά πέμπτη τον αριθμό του Δήμου Φαρσάλου. Αλήθεια, τόση υπομονή, τι κρύβει από πίσω, θα αναρωτηθεί κανείς. Διάφορα ακούγονται στα πηγαδάκια της πόλης για το όφελος μιας δεύτερης θητείας, τα οποία προσωπικά εγώ αρνούμαι να τα υιοθετήσω. Ασφαλώς όμως και είναι νοπές οι μνήμες από τη θητεία της κυρία Ήφου ως Δήμος Φαρσάλου την περίοδο 2006-2010. Το έργο της ήδη το έχετε δει. Το γνωστό σε όλους μας τείχος που ουδέποτε καταλάβαμε τι και ποιος εξυπηρετεί. Επίσης μια δεξαμενή ύδατος που τη βάφτισε στη Τριβάνη ξεκάθαρα αποτελεί μια μόνιμη αιστεία μόλυνσης. Τα δύο αυτά έργα είχαν σαν αποτέλεσμα να καταστραφεί η κεντρική μας πλατεία. Καταστράφηκε και το βιώνεται χρόνια. Δεσμεύομαι ότι η κεντρική μας πλατεία επί θητείας μου θα αποκτήσει ένα όμορφο καινούριο πρόσωπο. Τέλος, ταλισμόνι τα Δημοτικά Συμβούλια την περίοδο 2006-2010 με ένα σώμα να έχει μετατραπεί σε ρινγκ. Είναι ένα ακόμη θλιβερό που αφήσατε παρακαταθήκη στον τόπο μας, κυρία Ήφου. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να κάνω και μια φορά αναφορά και να κλείσω την ομιλία μου με αυτό, που ήταν πολύ σημαντικό. Στα τοπικά συμβούλια, τα οποία ανεξάρτητα, και τι κάνανε. Στην αγωνιώδη προσπάθεια να δημιουργήσουν εντυπώσεις, ο κύριος Καραχάλιος, ο κύριος Εσκύγλου και η κυρία Ήφου δεν σεβάστηκαν ούτε την ανεξαρτοποίηση των τοπικών κοινοτήτων που έφεραν όμως κλεισθένη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Προσωπικά είχα και εγώ πολλούς τοπικούς συμβούλους να ανακοινώσω και για την πόλη αλλά και για τα χωριά. Αλλά δεν μπήκα σε αυτό το μικροπολιτικό παιχνίδι που μόνο κακό κάνει στους τοπικούς υποψηφίους. Ανακοίνωσαν τοπικούς συμβούλους βάζοντας τους ταμπέλα και αφαιρώντας το δικαίωμα να απευθυνθούν σε όλη την τοπική κοινωνία για να εκλεγούν. Τα τοπικά συμβούλια δεν έχουν χρώμα, δεν έχουν ταμπέλες. Κατεβαίνει ο καθένας ανεξάρτητος. Προσωπικά σέβομαι και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους που μάχονται για ένα ανθρώπινο πρόσωπο στα χωριά τους αλλά και στην πόλη των Φαρσάλων. Δεσμεύομαι ότι όποιον αποφασίσει η τοπική κοινωνία να εκλέξει θα τον αγκαλιάσω και θα συνεργαστώ μαζί του. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνδημότες, σας καλώ όλους να πορευτούμε ενωμένοι μαζί για το αύριο, να αφήσουμε στην άκρη ό,τι μας χωρίζει, γιατί είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν. Να στείλουμε ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας σε όλη την επαρχία μας. Να πετύχουμε μια νίκη όλων των δημοτών και να δοκιμάσουμε επιτέλους κάτι καινούριο στο Δήμο μας. Να υπερκεράσουμε κομματικούς στρατούς και αποτυχημένες δοκιμασμένες λύσεις και να κάνουμε ένα άλμα προς τα μπρος. Η νίκη είναι δικιά μας και θα είναι μια νίκη όλων των δημοτών. Η ψήφος που θα μας δώσετε δεν θα γίνει αντικείμενο παζαρέματος στις κομματικές αίθουσες, αλλά θα μείνει εδώ, στην πόλη μας, στα χωριά μας. Καλή δύναμη σε όλους.
με την νίκη και ένα μεγάλο πραγματικά ευχαριστώ τώρα που σας βλέπω και συγκινούμαι από καρδιάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ακολουθήσει η παρουσίαση του συνδυασμού. Υποψήφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας ΕΝΙΠΕΑ. Ατόσογλου Σεραφείμ. Βαρελά Θωμαή. Δημοπούλου Παναγιώτα. Μπάτζιος Αριστοτέλης. Σακελαρίου Βάνα. Υποψήφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Ναρθακίου. Παπα-Νικολάου Αργυρή Φωτεινή. Τσαμουρέλης Βασίλειος. Πιο μετά. Υποψήφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Πολυδάματα. Βασιλόπουλος Φώτιος. Γκανίδου Στεριοπούλου Γεωργία. Μαουσίδη Ιουλία. Μουσική
Χριστοπούλου Σταυρούλα. Παπαδόπουλος Χρήστος. Κωνσταντίνος. Υποψήφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Φαρσάλων. Αλεξίου Αθανάσιος. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα. Ανδρεόπουλος Αθανάσιος. Βουλγαράκη Νικολέτα. Καραγιάννη Νίκη. Καρακώστας Μαρίνος. Κωνσταντίνος. Κουτούλας Περικλής. Λέφας Αθανάσιος. Κωνσταντίνος. Ρίζου Νεγιάννη Παναγιώτα. Τριανταφυλόπουλος Νικόλαος. Θήμπα Κωνσταντίνα. Χατζηγιάννη Κασνακίδη Χριστίνα. Thank you.
το σημείο, φίλε μου, αφού πολύ ακόμη μια φορά ευχαριστώ, θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στους περιφερειακούς συμβούλους και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία. Έκανα εγώ την πρώτη κίνηση και εκλέχθηκα. Πρέπει τώρα που άνοιξε ο δρόμος να εκλέξουμε τους δικούς μας περιφερειακούς συμβούλους. Όποιο ψηφοδέλτιο και αν επιλέξετε, να ξεκινήσετε από τα δικά μας παιδιά εν τοπιότητα, που θα μπορείτε αύριο να τους βρείτε, να πείτε την καλημέρα, την καλησπέρα, να μεταβιβάσετε ένα πρόβλημά σας, να έχουν ιδιαίτερη συνέχεια και συνεργασία με το Δήμο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα τα 6-7 άτομα να τα αναφέρω και να σας τα παρουσιάσω. Είναι η κυρία Μαργαρίτα Γκώτη, ιδιωτική υπάλληλος του ΤΟΕΒ. Έλα πάνω, Μαργαρίτα. Είναι ο Σπανός ο Άλκης. Ο Στατήρης ο Κώστας, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραβρεθεί κοντά μας λόγω ελλειμμένων υποχρεώσεων, όπως με ενημέρωσε. Η Γιάννα Γιαρμανίδη, η οποία και αυτή είναι δυστυχώς στο κρεβάτι, από ό,τι πληροφορήσαν τώρα πριν 5 λεπτά, της ευχόμαστε γρήγορη και ταχεία ανάρρωση. Ο Παυλουνάσιος, ο κύριος Παυλουνάσιος είναι εδώ, ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών. Τους εκφωνούμε, να τους θυμηθούμε και στην κάλπη. Ο κύριος Καραμητράκης, ο Νικόλαος, ο μηχανικός. Επίσης, έχουμε και έναν υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο, ο οποίος πολιτεύεται στο νομό Τρικάλων, τον κύριο Τίμπα Δημήτριο.